την συνάντηση αυτή, την πρωτοβουλία. Αγαπητές φίλες και φίλοι, κύριε Υπουργέ, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, με τρεις ιδιότητες. Μία είναι αυτή του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι πολύ περήφανος για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα τρία χρόνια. Μεταρρυθμίσεις, θεσμικές παρεμβάσεις που δεν είχαν επιχειρηθεί καν τα χρόνια από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. Αυτό που λέγαμε πάντοτε ως την κοινή λογική, την εφαρμόσαμε. Αυτό που συζητούσαμε μεταξύ μας όλα τα προηγούμενα χρόνια και τα οποία δεν είχε βρει τη θεσμική του κατοχύρωση. Ως πολίτης αυτής της χώρας, περήφανος και αισιόδοξος επίσης. Γιατί βλέπω μια χώρα μέσα από τις δυσκολίες να αντιμετωπίζει πρώτα απ' όλα τις κρίσεις και παράλληλα να αναβαθμίζεται σε όλες τις διεθνείς κατατάξεις. Διότι δεν μετριόμαστε μεταξύ μας, μετριόμαστε με τις υπόλοιπες χώρες. Είναι ανοιχτή παγκόσμια κοινωνία, αγορά και με τους άλλους συγκρινόμαστε και τα πάμε πάρα πολύ καλά σε όλους τους δείκτες. Είναι πρωτοφανές. Αλλά ως πολίτης αυτού του τόπου, κύριε Υπουργέ, οφείλω να σας πω ότι μας διακατέχει μεγάλη αγωνία. Διότι μπορεί να έχει γίνει αυτούς τους 33 μήνες ό,τι δεν είχε γίνει τους προηγούμενους 100, διότι 133 μήνες διαρκεί πρακτικά η απολιγνητοποίηση, η συρρήκνωση της λιγνητικής δραστηριότητας και τους τελευταίους 33 έχει γίνει ό,τι αφορά την υπόθεση της μετάβασης. Συνηθίζω να λέω ότι απολιγνητοποίηση είχαμε, μετάβαση δεν είχαμε. Η μετάβαση είναι το καινούριο που έφερε αυτή η κυβέρνηση, αλλά η ιστορία της ανάταξης και του μετασχηματισμού του αναπτυξιακού αυτού του τόπου δεν είναι το ίδιο γρήγορη όσο είναι η απολιγνητοποίηση και η επιπτώση της. Άρα θέλουμε παρεμβάσεις στα οδικά δίκτυα, στα σιδηροδρομικά, στα ψηφιακά, διότι αυτά αποτελούν όρους εκ των όρων που κάνει για τη μετάβαση. Την ομαλή, την δίκαιη, την ανθρωποκεντρική, αυτή που θα δημιουργήσει υπεραξίες, που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας στον τόπο. Το μέλλον μας δεν είναι οι αποκαταστάσεις. Οι αποκαταστάσεις είναι προϋπόθεση, όρος αυτού του σχεδίου. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ένας πολιτικός ο οποίος οδηγεί σε μια νέα εποχή την Ελλάδα, θα οδηγήσει σε μια νέα εποχή και αυτόν τον τόπο. Θα εργαστούμε, υπερασπιζόμαστε αταλάντευτα το έργο, αυτή την προσπάθεια, αυτό το τεράστιο εγχείρημα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα τα καταφέρουμε, αλλά χρειάζονται πρόσθετες, ουσιώδεις, χρονικές παρεμβάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.